Μετρούν λίγες εβδομάδες που σήκωσαν τα ρολά τους, τα προβλήματα όμως είναι τεράστια, η καθημερινότητα βασανιστική και το μέλλον αβέβαιο. Ο λόγος για τα καταστήματα εστίασης στο Ρέθμνο, τα οποία δέχονται πλέον τη χαριστική βολή εξαιτίας των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Η αριθμία μίληκτη. Το 20 με 25% των καταστημάτων εστίασης μόνο στο Δήμο Ρεθύμνου έβαλαν λουκέτο. Αυτό σημαίνει ότι από τα περίπου 550 με 600 καταστήματα κατέβασαν διαπαντός ρολά περίπου 150 επιχειρήσεις. Όση βοήθεια και να έχει από το κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει πλέον και γι' αυτό μπήκαν και τα λουκέτα. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή μετρητού για να επιβιώσουν αυτά τα καταστήματα. Η σεζόν έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, ειδικά αυτά τα καταστήματα. Δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και αναγκαστικά έβαλαν λουκέτο και πάρα πολλοί συνάδελφοι άλλαξαν επάγγελμα. Η υγειονομική κρίση τώρα ήρθε και αποτελείωσε την κατάσταση. Ενδεικτικό της κατάστασης στο τουριστικό Ρέθυμνο είναι τα κλειστά ακόμα και σήμερα καταστήματα, κυρίως στα ανατολικά του παραλιακού μετόπου, όπου καφέ και ταβέρνες είναι συνυφασμένες με τον τουρισμό. Αυτό μεταφράζεται με ένα 30% των επιχειρήσεων που παραμένει ακόμα κλειστό. Πάρα πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται μόνο με το τουριστικό κομμάτι, που δουλεύουν δηλαδή αμυγός με τουρίστες, δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα καταστήματά τους. Το παραλιακό μέτωπο δεν έχει ανοίξει όλο. Οι τουρίστες είναι ελάχιστοι και δυστυχώς και αυτοί που έχουν ανοίξει οι συνάδελφοι μέχρι τώρα δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν πάμε καλά. Δυστυχώς μόνο ένα Σαββατοκύριακο δουλεύουμε. Η κατάσταση στην παλιά πόλη, για να απαντήσω και ξεκάθαρα στην ερώτησή σας, είναι ακόμα υποτονική. Δουλεύουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή με ντόπιους και ευελπιστούμε φυσικά για το καλύτερο. Την ίδια ώρα, επιχειρηματίες του κλάδου που αποτελούν ένα από τα βασικά γρανάζια της οικονομίας αξιώνουν όχι μόνο από το κράτος αλλά και από την αυτοδιοίκηση σειρά ανακουφιστικών μέτρων ώστε να καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Χωρίς τη στήριξη που πήραμε τους τελευταίους 16 μήνες από το Μάρτιο πέρυσι, τα λουκέτα που ξέρουμε πως έχουν μπει θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα, διπλάσια ή και τριπλάσια. Θέλουμε τα μέτρα στήριξης να υπάρχουν και σε κρατικό επίπεδο, δηλαδή να συνεχιστεί η μείωση των ενοικίων, ενδεχομένως να γίνει και ένας 8ος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής και φυσικά ελπίζουμε και από τους Δήμους να μειώσουν ή να εξαλείψουν εντελώς δημοτικά τέλη, χώρους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τα οποία πραγματικά θα είναι μία ένεση η οποία θα βοηθήσει, μία οικονομική ένεση και τόνωση η οποία θα βοηθήσει τον κλάδο μας. Σε κάθε περίπτωση οι επαγγελματίες της εστίασης αισιοδοξούν ότι φέτος θα δουλέψουν και με τον εσωτερικό τουρισμό που πέρυσι στερήθηκαν, ωστόσο αυτό που βλέπουν είναι μια σεζόν που θα ξεκινήσει στην πράξη από τον Ιούλιο και έπειτα.